Κυρίε καλησπέρα σα. Επίκαιρα και απόψε, ακόμη μια προεκλογική βραδιά. Και μέχρι να φτάσουμε σε εκλογέ, θα έχουμε αρκετέ τέτοιε βραδιέ. Ελπίζουμε οι συζητήσει που γίνονται σε αυτή την περίοδο να είναι συζητήσει που θα διαφωτίζουν περισσότερο του ψηφοφόρου, ώστε όταν βρεθούν στην κάλπη να έχουν μια αποκρισταλωμένη άποψη για το τι είναι αυτό που επιλέγουν. Φιλοξενούμε απόψε τον πρόεδρο του κινήματο Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕ και τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Καλώ ήρθατε, κύριε Μισιζόπουλο. Καλησπέρα, Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτή η ευχή, κύριε Σιζόμπουλε, εμεί ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Αυτή η ευχή να έχουν οι πολίτε αποκρισταλωμένη άποψη τη λέμε κάθε φορά. Ωστόσο, η αποχή διευρύνεται από εκλογή σε εκλογή από ψηφοφορία σε ψηφοφορία. Οι πολίτε φαίνεται ακόμη και το 2017-2018 να συζητούν θέματα που ανάγονται στη δεκαετία του 70. Για τον Μπακάριο, το Γρίβα, το πραξικόπημα, την εισβολή. Μήπω τελικά είμαστε πολιτικό υποανάπτυκτοι. Δεν θα πω ότι είμαστε πολιτικό αλλά ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πρέπει να τα σημειώσουμε και να τα εντοπίσουμε. Το πρώτο, πιστεύω ότι και η οικογένεια και η παιδεία μα καλλιέργησαν μια κουλτούρα σχετική πολιτική αδιαφορία η ποδοσφαι... και όλοι είμαστε... ποδοσφαιρική κουλτούρα πολιτική. Και όλοι είμαστε συνυπευθυνοί μη εξαιρουμένων των κομμάτων και των συνεργών των κομματικών Όλοι. Έχουμε όλοι το μερίδιο τη δική μα ευθύνη. Το δεύτερο, δυστυχώ εξακολουθεί και σήμερα ακόμα να υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην πολιτικοποίηση και την κομματικοποίηση. Άλλο το να είναι κάποιο στέλεχο ή μέλο ενό κόμματο και να έχει μια ενεργή εμπλοκή. Και άλλο να είναι πολιτικοποιημένο με την έννοια ότι συμμετέχει Στι κοινωνικέ διεργασίε οι οποίε συμβαίνουν, έχει άποψη και αυτή την άποψη την εκφράζει με διάφορου τρόπου. Είτε με τι τοποθετήσει του, ακόμα και από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ή ακόμα πολύ περισσότερο, με το υπέρτατο δικαίωμα που έχει ο καθένα μα τη ψήφου. Ωστόσο, ο κ. Σόπουλο αυτό που είναι πολιτικοποιημένο και δεν είναι κομματικοποιημένο, συνήθω βρίσκεται στο περιθώριο. Ε, γιατί τα κόμματα, διαχρονικά από το 60 μέχρι σήμερα, έχουν ένα καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Μη θυμηθούμε τώρα τους συμμικρατικούς οργανισμούς, διορισμούς σε επιτροπές και όλα αυτά. Mm. Δηλαδή θα έπρεπε κάποιο για να μπορέσει να συμμετέχει σε κέντρα λήψη αποφάσεων να είναι οπωσδήποτε ενταγμένος σε κόμμα. Σε όλες τις δημοκρατίες υπάρχουν τα κόμματα γιατί χωρίς κόμματα δεν λειτουργεί το πολίτευμα και δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Στον... Στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω της μορφής της κοινωνίας, οι όποιε αντιθέσει δημιουργούνται γίνονται ακόμα πιο έντονε. Και επίσης αναδεικνύονται οι, οι συναλλαγές οι οποίες γίνονται μεταξύ ενδεχομένως εξουσίας, κομμάτων, στελεχών, παραγόντων ή ακόμα και πολιτών για αυναίτους λόγους. Mm. Και γι' αυτό ακριβώς καθίσταται πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Τα ίδια συμβαίνουν και σε υπόλοιπε χώρες. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι αφενός μεν ότι... Τα προβλήματα που έχουν τα κόμματα δεν πρέπει να μα οδηγούν στα συμπεράσματα ότι πρέπει να διαλύσουμε τα κόμματα, αλλά να τα βελτιώσουμε τα κόμματα μέσα από θεσμικέ παρεμβάσει mm -hmm. και με μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ήδη, όπω γνωρίζει πάρα πολύ καλά, η ΕΔΕΚ τα τελευταία χρόνια αναλάβαμε τέτοιε πρωτοβουλίε θεσμική βελτίωση του κόμματο για να μην παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Και το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει η ίδια πολιτεία, το ίδιο το κράτο, να συστήσει ισχυρού εποπτικού μηχανισμού, έτσι ώστε όλα αυτά τα πράγματα να ελέγχονται γρήγορα, άμεσα και να αποδίδονται ευθύνε εκεί που πρέπει και την ίδια στιγμή να υπάρχει και αποκατάσταση των θεσμών. Εμεί δυστυχώ η εποπτική μα, οι θεσμοί δεν λειτουργούν στον βαθμό που θα έπρεπε να λειτουργήσουν σε όλε τι περιπτώσει. Υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν ικανοποιητικά. Υπάρχουν θεσμοί που δεν λειτουργούν στο βαθμό που θα έπρεπε. Και, λοιπόν δεν και υπάρχουν και κάποιοι που υπολειτουργούν δεν λειτουργούν καθόλου. Λοιπόν, και αυτό ακριβώ είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα. Το γεγονό ότι ανατρέχουμε στο παρελθόν, αυτό είναι καθαρά κατά την μου και πολιτικό αλλά και ψυχολογικό γιατί ακριβώ τα γεγονότα του 1974. Σαφώς έχουν σημαδέψει. Επηρεάζουν, έχουν σημαδέψει την πορεία μα, έχουν σημαδέψει τη ζωή μα, ακόμα και τη σημερινή μα κατάσταση. Αλλά κάποια καθενός. στιγμή δεν πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον. Να μιλήσουμε για το μέλλον, ναι, και πρέπει να μιλούμε για το δηλαδή, μέλλον. Δηλαδή, να μην προσδιοριζόμαστε ω προ το τι ήταν ο παππού μου το 1974 ή ο παππού του άλλου το 1960. Ενώ όσο δεν έχουν αποκατασταθεί οι αδικίε οι οποίε έχουν γίνει, αυτό δεν πρόκειται να αποκατασταθεί. Αυτό θα αποκατασταθεί μόνο με τι αδικίε αποκατάσταση των αδικιών. Και η αποκατάσταση γίνεται με δύο τρόπου. Είτε στο πλαίσιο μια σωστή λύση του Κυπριακού, έτσι ώστε να έρθουν οι αδικίε και αυτά τα οποία συνέβησαν το 1974, είτε μέχρι να υπάρξει αυτή η λύση, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν το μεγάλο κόστο οικονομικό και όχι μόνο, τουλάχιστον να μην περιθυροποιούνται και να μην βρίσκονται σε μια δυσμενή θέση. Ακριβώς η δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται αυτά τα άτομα, πολλές φορές τους οδηγούν σε συμπεριφορές εντελώς διαφορετικές από αυτές που θα έκαναν αν ήταν φυσιολογικές οι καταστάσεις. Ε, κύριε Σιζόμπουλε, νομίζω τα του Κυπριακού ε, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο μαζί και ε, στη Βουλή τα συζητάτε και ο κόσμος τα συζητάει. Ε, λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι τις θέσεις, τις απόψεις, τις τοποθετήσεις ε, του κάθε κόμματος. Εύχομαι και ελπίζω ότι έτσι είναι. Ε, ε, Γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να αναλώσουμε και πάρα πολύ χρόνο, παρότι ε, θα δώσουμε και να Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ απολύτω και εγώ θα ήθελα περισσότερο ακριβώ να στρέψουμε τη συζήτηση μα πάνω σε θέματα οικονομική και κοινωνική πολιτική. Το θέμα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Ακριβώ. Η καθημερινότητα του πολίτη, ε, των νέων, των εργαζομένων και όλων αυτών. Να δούμε όμω και τα του Κυπριακού. Ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ε, με τρόπο που να πείθει είναι το πώ όλα αυτά τα κόμματα που συνεργαζόσαστε στην υποψηφιότητα ε, Νικόλα Παπαδόπουλου μπορείτε να συνεννοηθείτε πάνω σε μία βάση η οποία ε, φαίνεται να μην είναι κοινή για όλου. Και μιλάω πάλι για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Οι απαντήσει που έχουν δοθεί δεν πείθουν. Είναι γεγονό ότι υπάρχουν επιμέρου διαφορέ όσον αφορά τι θέσει και την τακτική ενδεχόμενω αυτών των κομμάτων. Ναι. Όμω αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει ανασταλτικό και αρνητικό παράγοντα για μια συνεργασία. Γιατί ακριβώς οι διαφωνίε μα με τα άλλα δύο μεγαλύτερα κόμματα, τα οποία την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν μια αναγαστή συνεργασία όσον αφορά το Κυπριακό, είναι τεράστιε. Άρα λοιπόν επιλέγουμε να συνεργαστούμε τα κόμματα τα οποία έχουμε τις μεγαλύτερες συγκλήσεις και τις λιγότερες διαφωνίες και αποκλήσεις. Γιατί θέλουμε ακριβώ να πάμε σε μια αλλαγή όσον αφορά την διακυβέρνηση και σε μια άλλη πορεία όσον αφορά τη διαχείριση Συνεπώς, του κυβέρνηματο. Συνεπώ, στο θέμα τη νομική δικαιοσύνη βάζουμε μια υποσημείωση λοιπόν, ότι εκεί υπάρχει μια διάσταση. Υπά... Όσον αφορά την ονοματολογία. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Όμω, πάνω στην ουσία και τη τακτική που θα ακολουθηθεί. Αλλά και των βασικών παραμέτρων που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη λύση, υπάρχει συμφωνία. Αν αύριο ο Νικόλα Παπαδόπουλο είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία και κληθεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε συνομιλίε, που κάποια στιγμή ε, ενδεχομένω θα συγκληθούν, δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχουν ε, με, ή πότε θα συμβεί αυτό, ε, δεν θα πάει να συζητήσει πάνω στη βάση τη ζωνική δικαιοσύνη. Θα πάει να συζητήσει και θα συζητήσει στη βάση των ψηφισμάτων και των αρχών του, του Οργανισμού Εθνών. Και το πρώτο ερώτημα, και αυτά είναι τα τεράστια λάθη για τη προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση. Το κυπριακό είναι θέμα διευθέτηση και διαφορών ανάμεσα στου Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου. Έχει και αυτή την πτυχή. Αυτή η πτυχή προκλήθηκε ω αποτέλεσμα τη βασική του και τη ουσιαστική του πτυχή. Ποια είναι η ουσιαστική του πτυχή, Ότι είναι θέμα εισβολή, συνεχιζόμενη κατοχή, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αθροκάθαρση. Αλλά η διάσταση υπήρχε και πριν το 1974, από το 1963 που αποχώρησαν από τι δομέ του κράτου οι Τουρκοκύπριοι. Εκεί ήταν εντελώ διαφορετική η μορφή. Τώρα υπάρχει μια Έχει αυτή τη υπάρχει, υπάρχει παραβίαση, υπάρχει παραβίαση του, ον, του καταστατικού κάρτη του Διεθνού Οργανισμού και του Διεθνού Δικαίου. Δεν το άρα, κανες. λοιπόν, Άρα λοιπόν, το πρώτο, πρέπει, το πρώτο, πράγμα που θα πρέπει να επιληθεί είναι αυτό. Πώ άρονται και έρονται τα προβλήματα που προκάλεσε η κατοχή. Και στη συνέχεια, ναι, θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση με τους όσον αφορά το θέμα τη επίλυση τη εσωτερική πτυχή τα θέματα τη διακυβέρνηση. Όμω και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία μέχρι στιγμή οι ηγεσίε των δύο κομμάτων του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συνεργού και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έχουν αποδεχτεί. Επικαλούνται την Ομοσπονδία. Ναι. Όμω ποτέ δεν έχουν απαντήσει ένα βασικό ερώτημα. Σε ποιο ομοσπονδιακό πολίτευμα, Ευρωπαϊκό, Αμερικάνικο, Αυστραλέζικο ή οπουδήποτε αλλού, Υπάρχει διαχωρισμό του πληθυσμού στη βάση τη εθνοτική προέλευση. Σε ποιο νομοσπονδιακό πολίτευμα ο διαχωρισμό αυτό επιβάλλει εγκυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και εδάφου. Σε ποια νομοσπονδία οι πολίτε έχουν διαφορετικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα, όπω αυτά που συμφώνησε ο πρόεδρο Δημοκρατία και υποστηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ. Σε ποια νομοσπονδία υπάρχει εκπεριτροπή προεδρία θεσμοθετημένη. Σε ποια νομοσπονδία υπάρχει βέτο τη μειοψηφία του 18% έναντι τη πλειοψηφία. Σε ποια νομοσπονδία, όταν το ανώτατο εκτελεστικό όργανο που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, αδυνατεί να πάρει απόφαση γιατί χρειάζεται η θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων yes. στην προκειμένη περίπτωση, καταφεύγει σε μηχανισμών επίλυση αδιεξόδων που είναι δύο και δύο, και αν δεν τη βρουν, γίνεται κλήρωση να εξαιρεθεί ο ένα από του τρει και να πάρουν οι τρει την απόφαση. Δε, δεν είχαμε τα φαινόμενα αυτά, γιατί ε, υπερασπίζεστε κι εσεί και τα άλλα κόμματα ε, την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία ε, με το Σύνταγμα του 1960 αυτό ήταν. Είχα, είχαμε και τα βέτο, Όχι. είχαμε και τι λειτουργίες, είχαμε και τα προβλήματα. Το Σύνταγμα του 1960 Μανόλια, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δότο Σύνταγμα ήταν. που μα επιβλήθηκε. Μα επιβλήθηκε. Λοιπόν, και παρά το γεγονό ότι ακριβώ. Ωστόσο, ε... το υπερασπιζόμαστε γιατί είναι αυτό που ουσιαστικά στηρίζει ε, την οντότητα τη Δημοκρατία. Λοιπόν, της και, και από, από εκεί και πέρα να πούμε μερικά πράγματα. Κατηγορούμε τον Αρχιεπίσκο Μακάρι γιατί υπεχείρησε ορισμένα αρνητικά του συντάγματο να τα τροποποιήσει. Με συνένεση των, των Τουρκοκυπρίων. Και τον κατηγορούμε σήμερα. Για να δικαιολογήσουμε τη μετέπειτα στάση μα. Όχι ενδεχομένω, δεν κατηγορείται γιατί προσπάθησε να τα αλλάξει. Για, την, για τον τρόπο τέλο πάντων. Ο ε, τρόπο ποιο είναι. είναι. Τον τρόπο τον είπε ξεκάθαρα ο τότε πρέσβη τη Τουρκία στην Κύπρο, Νιρβάνα. Ότι ο αρχιεπίσκο Μακάριο έδωσε τι προτάσει του στου τουρκοκυπρίου για να καθίσουν να συζητήσουν, να διαβουλευτούν και να δουν πού μπορούν να συμφωνήσουν. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό, σωστά. Το... Δεν ήταν η σωστή διαδικασία. Ήρθε ο Αρχιεπίσκο Μακάριο με το έτσι θέλω να επιβάλλει την αλλαγή αυτών των προνοιών του συντάγματο. Όχι. Τη έδωσε εν υπομορφή συζήτηση και διαλόγου. Και η άλλη, η άλλη πλευρά προχώρησε στο πραξικό με ουσιαστικά. Γιατί και το 1963 δεν ήταν διακοινωτικέ σύγκρουσει. Ήταν στρατιωτικό πραξικό με τη Τουρκία σε βάρο του Αρχιεπίσκου Μακαρίου και τη Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, άρα λοιπόν, α, άρα, με... λοιπόν εκεί σκεφτείτε ότι με το Σύνταγμα του 1960 υπήρχαν ορισμένα βέτο και ορισμένε διαχωριστικέ πρόνοιε, όπω ήταν τα δημαρχεία. στα θέματα των Δήμων, στα θέματα των προπολογισμού κτλ. Και, και εκείνο το, το σύστημα δεν λειτουργήσε και κατέρευσε. Φανταστείτε τώρα αυτά να επεκταθούν σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργία του κράτου και μάλιστα και με γεωγραφικό διαχωρισμό. Άρα αυτό που συζητήθηκε δεν είναι η ομοσπονδία. Και ερχόμαστε, και ερχόμαστε σε αυτό το ερώτημα. Ε... Τι είναι αυτό που προτείνεται. Αυτό είναι που απορρίπτεται. Εσεί τι προτείνετε, δηλαδή, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να δεχθεί η άλλη πλευρά, η Τουρκοκύπρη ή η Τουρκία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε λύση του Κυπριακού. Μόνοι μα αποκλείεται να φτάσουμε σε λύση του Κυπριακού. Η Τουρκοκύπρη δεν πρόκειται, τουλάχιστον η ηγεσία του Κυπριακού, δεν πρόκειται να αποδεχθεί τίποτα που δεν θα το επιβάλλει και δεν το εγκρίνει η Τουρκία. Και η Τουρκία έχει σαφού στόχου. Να δημιουργήσει συνθήκε και προποθέσει για συνολική προσάρτηση τη Κύπρου στην Τουρκία επικρατεια Για να ικανοποιήσει του επεκτατικού. Αυτό Εμεί δεν το δεχόμαστε, δεν λοιπόν, καταλήγουμε. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει εμεί να κάνουμε είναι, όσον αφορά τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, να στηριχθούμε πάνω στι αρχέ του καταστατικού χάρτη, για να καταργήσουμε την εισβολή, την κατοχή και όλα τα υπόλοιπα, και όσον αφορά την εσωτερική πτυχή, να λειτουργήσουμε στη βάση των όσων ισχύουν στι υπόλοιπε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια και για του Τουρκοκύπριου και για του Ελληνοκύπριου. Υπάρχει κάποιο σήμερα που πιστεύει ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι θύματα και αυτή τη εισβολή και τη κατοχή. Θα πρέπει να το πούνε οι ίδιοι και. Το με λένε το... με πολλού και με διάφορου τρόπου. Κάποιοι το λένε, κάποιοι και... όχι. Ακριβώ. Είναι τυχαίο το γεγονό ότι από την εποχή που οι Τουρκοκύπριοι εξασφάλισαν διαβατήριο τη Κυπριακή Δημοκρατία πέραν των 25.000 έχουν μετακινηθεί μόνοι μα στο εξωτερικό. Η Αυτό είναι απόλυα. Γιατί... Τη κατάσταση που επικρατεί λόγω λόγω της κόσμο. Λόγω τη καταπίεση ακριβώ που δέχεται ο κόσμο. Αυτό όμω από τη ζωπουλή σημαίνει ότι αν περάσουν ακόμα 43 χρόνια και γίνουν 86 ή γίνουν δεν ξέρω κι εγώ πόσα, Α. δεν θα υπάρχουν Τουρκοκύπριοι. Και αν δεν υπάρχουν Τουρκοκύπριοι, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, αφού τώρα είναι σχεδόν αδύνατη, η επίλυση του Κυπριακού. Μήπω αυτή η εκκρεμότητα κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να τελειώσει. Κάποιοι έχουν μιλήσει ακόμη και για τη δεύτερη καλύτερη λύση. Η εκκρεμότητα. Είναι, η, δεν ναι, να αναφέρω όχι, όχι την αναφέρω, εγώ, ναι. δεν έχω Η εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι συνεπία τη δική μα αδιαλαξία και τη δική μα τάση ή είναι αποτέλεσμα τη συμπεριφορά τη Τουρκία. νου είναι ευθύνη για αυτή την εκκρεμότητα. Ποιο είναι αυτό που το αρνεί; Δεν δε, δε το συζητάμε από τη στιγμή Α, που. Η όχι, έχει σημασία. Που... Ναι. Ε, επειδή εγώ έχω και την ιατρική μου την ιδιότητα, ναι. που εδώ πρέπει ναι. να κάνουμε Πρέπει να κάνουμε διαγνωστική προσπέλαση. Και εδώ ακριβώ το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει. Πώ θα φτάσουμε σε ένα σωστό συμπέρασμα. Το δεύτερο, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να επιβάλλουμε στην Τουρκία τη λύση που εμεί επιθυμούμε, Προφανώ όχι. όχι. Ποια είναι η λύση που επιθυμεί η Τουρκία στο Κυπριακό, Τι εσείς προηγουμένως. Την είπατε εσεί προηγουμένω. Κάτω... Την κατάργηση τη Κυπριακή Δημοκρατία και την προπόθεση προσάρτηση τη. Άρα λοιπόν το πρώτο καθήκον το δικό μα είναι να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση των τουρκικών προδιαγραφών και να διευκολύνει την Τουρκία. Ή σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ματαιώσω όσον εξαρτάται από μένα του στόχου τη Τουρκία και τη μορφή λύση που η Τουρκία επιδιώκει για να με προσαρτήσει. Και στη συνέχεια να δούμε ποιον τρόπο μπορώ να πετύχω κάτι καλύτερο αυτό, αυτό, από αυτό που έχω σήμερα. Το να δούμε με ποιον τρόπο, αυτό, πότε θα το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν εξαρτάται από εμά. Θεωρείτε... Γι' αυτόν ακριβώ ενεργοποιούμε μηχανισμού. Που να αυξάνονται τι πιθανότητε. Θεωρείτε ότι η νέα στρατηγική που έχει προταθεί μέσα από το πρόγραμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου δείχνει τον δρόμο προ αυτόν τον τρόπο. Και η στρατηγική αυτή δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει λύση του Κυπριακού. Αν δεν ασκηθούν οι κατάλληλε πιέσει στην Τουρκία. Μπορεί όμως, να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει κόστο στην Τουρκία. Όμω το πρώτο πράγμα το οποίο εγγυάται είναι ότι διατηρούμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Που σήμερα βλέπουμε σιγά σιγά δια τη η μεν Κυπριακή Δημοκρατία να παρουσιάζει υποχώρηση, το δε ψευδοκράτο να παρουσιάζει αναβάθμιση. Και το είδαμε δυστυχώ και στην πενταμερή διάσκεψη Ποιος που έγινε. Και ίσω να, να, να είναι μας πολύ ευθύνες. πιο δύσκολο. Είναι δικέ μα οι ευθύνε. Εμεί ευθυνόμαστε και κανένα άλλο. Είναι μας, δικέ μα οι αποφάσει που οδηγούσαν σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ποτέ δεν αξιοποιήσαμε τα συγκριτικά πολιτικά πλεονεκτήματα τα οποία είχαμε. Αυτή τη στιγμή, από την ώρα που εμεί δεν έχουμε την στρατιωτική και την γεωπολιτική ισχύ να επιβάλλουμε τη λύση που θέλουμε, σημαίνει πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πολιτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτουμε για να ισχυροποιήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και τη διαπραγματευτική μα θέση. Το βασικότερο είναι ότι είμαστε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμμετέχουμε όμω σε μια πενταμερή διάσκεψη, στην οποία αναπουσιάζει το Κυπριακό, η Κυπριακή Δημοκρατία, συγγνώμη, για να συζητήσουμε τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Μα, αν θα συμμετείχε με την έννοια που λέτε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα είχαμε πενταμένη, δεν θα είχαμε καθόλου διάσκεψη. Να έχει την ευθύνη να αυτή που δεν τη θέλω. Γιατί πρέπει έχω εγώ την ευθύνη. Γιατί πρέπει υποχωρήσω εγώ. Είδετε λοιπόν πώ δια τη διολυστήσεω. Θεωρείτε δικαιώνουμε... ο Γενικό Γραμματέα θα επέρριπτε ευθύνε σε αυτή την περίπτωση. Θα φανόταν ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν εμεί ζητήσαμε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να καταθέσει ένα αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλεία και να ζητήσει διεθνή διάσκεψη με την παρουσία των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλεία, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Κυπριακή Δημοκρατία και των τριών εγκύτριων δυνάμεων για να συζητήσουμε τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Γιατί το απέρριψε. Τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία που είναι οι εντολοδόχοι προ τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ναι. Τα είδατε να αντιδρούν ή τέλο πάντων να δημιουργούν κάποιο είδου. Να θεμάς. επιδείξουν ακριβώ είναι ένα λόγο να δείξουν τη συμπεριφορά του. Όταν για όλα τα υπόλοιπα θέματα υποδιέστρα του Κυπριακού γίνονται διεθνεί διασκέψει, γιατί να μην γίνει για το Κυπριακό. Εάν η Τουρκία δεν ήθελε να λάβει μέρο, να εκτεθεί, Γιατί δεν θέλει. Στο τέλο τη ημέρα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, μέσα από παλινδρομήσει και διολυστήσει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τον Αύγουστο του 2016, ξεκινήσαμε να πάμε στο εξωτερικό και στην Ελβετία για να συζητήσουμε το εδαφικό. Ναι. Στη συνέχεια, εμπλέξαμε την εσωτερική διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, εμπλέξαμε σε συνδυασμό με την αποδοχή των κριτηρίων για το εδαφικό και την σύγκληση στου χάρτε την διάσκεψη, την Σε, πενταμερή. Είχαμε τα δύο τραπέζια και στο τέλο κάναμε παράλληλη ε, διαπραγμάτευση. Βλέπετε όμω ότι εμεί κάνουμε συνέχεια τι διοριστήσει. Πήγαμε στην πενταμερή διάσκεψη. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δικαιολόγησε τη συμμετοχή στην πενταμερή διάσκεψη αυτό που απέρριπταν όλοι οι πρόεδροι Δημοκρατία από τον Ιανουάριο του 1964, όταν για πρώτη φορά το έθεσε στο τραπέζι η Τουρκία για να επιβεβαιώσει την κατάργηση και τη διάλυση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Με δύο στόχου, όπω είπε. Ο ένα στόχο να λύσουμε τον Κυπριακό mm -hmm. και ο δεύτερος στόχος, εάν η Τουρκία δεν επιδείξει καλή θέληση, να εκτεθεί. Πήγαμε στην πενταμερή διασκέψη. Δεν έγινε ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Με ευθύνη ποια δεν καταλήξαμε. Τη Τουρκία. Αυτό λέει ο πρόεδρο Μουκαρδάκη. Συμφωνώ. Ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Το αφήνει θολό. Όχι, δεν το αφήνει καθόλου θολό ο Το αφήνει θολό. Όχι. Διάβασε καλύτερα την έκθεση. Αναφέρεται, ναι. Αναφέρεται σε επίδειξη πολιτική βούλης από τι δύο πλευρέ. Ο Γενικό Γραμματέα εξάρει την επικοδομητική στάση των εγκυτριών δυνάμεων. Εγκύτρια δύναμη ήταν και η Τουρκία. Άρα εξάρει την επικοδομητική στάση τη Τουρκία. Και την ίδια στιγμή επιρρύπτει την ευθύνη. Για την μη κατάληξη στι δύο κοινότητε ναι, εξίσου. Δύο στην Άρα λοιπόν αυτή η στρατηγική και αυτή η πολιτική που ξεκίνησαν από τον προηγούμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ότι θα λύναμε τον Κυπριακό με τον σύντροφο Ταλάτ, την εστιαχέσε ο σημερινό πρόεδρο τη Δημοκρατία με την υποστήριξη εκατέρωθεν, με τον ομοχώριο και συμπολίτη Νακιντζή που μοιραζόντουσαν τα κοινά οράματα, πού κατέληξε, Κατέληξε σε απαλλαγή τη Τουρκία από την ευθύνη σε επίρρυψη στη δική μα πλευρά του 50% τη μη λύση και την ίδια στιγμή ενσωματωμένε στην έκθεση οι υποχωρήσει τι οποίε είχαν ο πρόεδρο Δημοκρατία. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί το Κυπριακό. Γιατί το φέρνουμε από εδώ, το φέρνουμε από εκεί, με προβλήματα από εδώ, με, αντιλαμβανόμαστε τι θέλει η Τουρκία ή τι δεν Εγώ είμαι ξεκάθαρο και είπα ότι δεν μπορώ αυτό να το επιβεβαιώσω από τη στιγμή που δεν εξαρτάται από την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά από την Τουρκία. Άρα αυτό που μπορώ να κάνω είναι. Από τη στιγμή είναι... που λέτε ότι η Τουρκία θέλει την προσάρτηση, συνεπώ δεν πρόκειται να λυθεί. Άρα λοιπόν αυτό που εμεί πρέπει να κάνουμε πρέπει να ισχυροποιήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να διατηρήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και να αξιοποιήσουμε τα πολιτικά πλεονεκτήματα που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει. Μετά από την πενταμερή διάσκεψη του Λονδίνου, του, συγγνώμη, του, της Ελβετία, του Κράνα του... ναι. Μοντάνα, για πρώτη φορά θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Γιούγκερ, απέστειλε επιστολή στον κύριο Αναστασιάδη ω εκπρόσωπο τη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Μι, μιλάτε για την περίοδο που γινόντουσαν διαπραγματεύσει. Τι σημασία έχει. Και συμμετείχαμε εκεί Τις... ω κοινότητα. Άρα λοιπόν δεν συμμετείχαμε ω Κυπριακή Δημοκρατία που ισχυριζόταν ο πρόεδρο και οι συνεργάτε του. Καλά, αμφιβάλλεται ότι οι Βρυξέλλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά η διολίσθηση και η υποβάθμιση δεν είναι ακαριαία τα συμπτώματα τη. Έχουν μάκρο στο χρόνο. Και ακριβώ. Υπήρχε αυτό... δήλωση τη Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί και την Κυπριακή Δημοκρατία εκεί. Ε, και ποιο το αναγνώρισε. Ακούσε, είδετε πουθενά να λέει ότι υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία εκεί. Μα όλοι, όλοι μπροστά του είχαν ένα ταμπελάκι, ήταν όλοι εξοχότατοι. Εξοχότατοι ε, είναι, ναι, αλλά κυρία... ο ένα ήταν, ο ένας ήταν Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, ήταν ο Υπουργό Εξωτερικών τη Μεγάλη Βρετανία, τη Τουρκία. Εκεί ήταν Ήτανε, ο, ο κύριο Ακιντζή, ο οποίο ήταν εκπρόσωπο τη Τουρκοκυπριακή και ο κύριο Αναστασιατή, ο εκπρόσωπο τη Ελληνοκυπριακή Ξαναγυρνάμε πίσω. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι εμεί ήδη με αυτή τη διαδικασία υποβαθμίζουμε σιγά-σιγά την Κυπριακή Δημοκρατία. Το δεύτερο. Είναι τυχαίο το γεγονό ότι του τελευταίου μήνε, το 2017, ο κύριο Γιούγκερ συνάντησε δύο φορέ τον κύριο Αρχιντζή στι Βρυξέλλε με πρωτόκολλον αρχηγού κράτου. Ποιού κράτου. Είναι τυχαίο το γεγονό ότι στο Ευρωκοινοβούλιο προσκλήθηκε ο κ. Ακχιντζή και προσφωνήθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ω κύριε Πρόεδρε, πρόεδρο πιανού κράτου. Δεν υπάρχει ε, οποιαδήποτε Εδώ θα σα ρωτήσει κάποιο και εσεί που μετέχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε <εκαι> μεγάλες μεγάλε Και έχουμε ε, ο, ομάδες, Ναι. Βεδειώς. Αντιδρούμε. Και γι' βλέπετε. Γι αυτό δεν μπορείτε να αποτρέψετε κάτι τέτοιο. Πώ θα, δημιουργήσουμε κόστο στην Ελλάδα. Να το πω αυτό. Βλέπετε και την αντιπαράθεση που είχαμε τον κύριο Παπανδρέου. Που κάθε έχει Ακριβώ. Λοιπόν, γιατί? γιατί κάθε φορά που προβάλλουμε οποιονδήποτε τέτοιο ζήτημα και ένσταση, η απάντηση που παίρνουμε είναι Μα αφού η κυβέρνηση σα το αποδέχεται. Και ρωτώ, τι μπορούμε να απαντήσουμε εμεί. Όταν εξηγούμε γιατί δεν πρέπει να αποδεχτούμε αυτή τη μορφή τη λύση, η απάντηση είναι Μα αφού οι προτάσει είναι τη κυβέρνηση σα. Καλά, η ε, κυβέρνηση πριν από τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Δημήτρη Χριστόφια ήταν και ο Τάσο Παπαδόπουλο. Ε, είχαμε μια άλλη αντιμετώπιση. Ήταν τελώ διαφορετική αντιμετώπιση. Ε, ε, είχαμε τον κανονισμό τη πράσινη γραμμή. Είχαμε... Συγγνώμη, ε... να το πω για τον κανονισμό, γιατί η Μανώλη δεν δικαιούσε να παραπληροφορεί τον κόσμο. Ε, δεν τον κανονισμό τη πράσινη γραμμή ξέρει ότι μα τον επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμμετείχαμε εμεί και τον εγκρίναμε. Ηταν επιβολή. Και γι' αυτόν ακριβώ είναι κανονισμό και δεν ήταν οδηγία. Αλλά εμεί δεν είχαμε ε, 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 τρόπο να αντιδράσουμε. Χώρα, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπο να αντιδράσουμε σε αυτή την περίπτωση και στι δύσκολε στιγμέ που υπήρχαν λόγω του ότι ταχθήκαμε Ό, το αντίθετη με το σχέδιο, ακριβώ με το σχέδιο, ανάγκη τα υπόλοιπα και τα απορρίψαμε, ήταν ακριβώ όλον αυτόν τον κόστο που επεχείρησαν κυρίω η Τουρκία διαμέσου των συμμάχων τη και να μα επιβάλλουν. Εμεί τι κάνουμε για να αποδυναμώσουμε τον κανονισμό τη πράσινη γραμμή. Τι κάνουμε. Βγάζουμε προσφορέ για δημόσια κτίρια με προδιαγραφέ υλικών που έρχονται από τα κατεχόμενα. Αυτόν κάνουμε. Και μάλιστα με προδιαγραφή εργοστασίου. Τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει στι ελεύθερε περιοχέ αυτό το υλικό. Λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού έκλεισαν τα εργοστάσια στι ελεύθερε περιοχέ. Εμεί φροντίζουμε mm. να βάζουμε αυτόν το υλικό. Και τι μέτρα λαμβάνουμε. Ευνοούμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, ευνοούμε την εμπορία Προϊόντων που παράγονται στα κλεμμένα εργοστάσια, τη στιγμή που κανένα από αυτού δεν πληρώνει φόρο, δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και τι πράξει η κυβέρνηση. Κυρίε και επαφέ με του μετροκομικοίπηρου έχετε. Βεβαίω έχουμε. Τι επαφέ να... έχετε. Είναι επαφέ με διάφορε συνδικαλιστικέ οργανώσει και με πρόσωπα. Με κόμματα δεν έχετε. Με οργανωμένε ομάδε δεν έχετε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι με τα κόμματα είναι κυρίω στο επίπεδο των. Ε, συναντήσεων που Αυτό γίνονται. Αυτό που στο Ακριβώ. κάτω αλλά, από την αγίδα της η, πραγματικό, η, πραγματικότητα πρασμίες. είναι ότι ακριβώ με κάποια από τα μικρότερα κόμματα και τι επαφέ που έχουμε υπάρχει μια κατανόηση και τη βλέπετε. Τα κόμματα εξουσία σε εισαγωγικά στην τουρκοκυπριακή πλευρά είναι αυτά τα οποία είναι υποχείρια τη πολιτική τη Άγκυρα. Σα ανησυχεί που παραλίλω ε, τι ίδιε αντιδράσει για το τι συμβαίνει στι εξελίξει στο Κυπριακό έχουν και ακραία κόμματα στα κατεχόμενα. Ο κύριο δεκτά. Καμία, διάφορο... καμία, καμία, σύγκριση το ένα με το άλλο. Εμεί απορρίπτουμε, μου... απορρίπτουμε, εμείς, εμείς απορρίπτουμε, 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 τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Γιατί τη και θεωρούμε. Με, ναι, με μισό λεπτό. Με τι πρόνοιε τι οποίε έχουμε δώσει, ότι αποτελεί στην ουσία ένα ρατσιστικό και ενό φιλετικού διαχωρισμού σύστημα που δεν θα λειτουργήσει και θέλουμε ένα φυσιολογικό και ένα κανονικό κράτο. Και αυτή την απορρίπτουν γιατί θέλουν πιο ακραία ακόμα κατάσταση που θέλουν την πλήρη διχοτόμηση να γύρει το χιγούρα του στην Κύπρο. Που είναι ακόμα χειρότερο. Δεν σημαίνει ότι επειδή απορρίπτουμε και η μεν και η δε αυτό το σύστημα, ότι άρα ταυτιζόμαστε. Αυτό δεν να σου πω. Όχι, όχι δεν, δεν ταυτίζεστε. <Τε>... Αλλά ουσιαστικά ο τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε να οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, στη μίληση μι... του Κυπριακού. Όχι κάθε άλλο. Γιατί αν τελικά θα υπάρξει αυτό το σύστημα το οποίο εμεί εγγυούμαστε, η λύση του Κυπριακού θα είναι προσάρτηση η μελλοντικά τη σκέψη στην Τουρκία. Άραστε. Ε, να και εδώ ας... είπα ότι κανένα δεν απάντησε σε ποια νομοσπονδία υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Εγώ θα πω μόνο το εξή. Νομ, νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομοσπονδία ίδια με την άλλη. Όχι. Μπορεί να μην είναι εκτελώ η ίδια σε θέμα θεσμών, όμω το θέμα τη κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι ομοσπονδίε είναι το ίδιο. Η πλειοψηφία γίνεται σεβαστή. Δεν υπάρχει ρατσιστικό διαχωρισμό. Δεν υπάρχει φιλετικό διαχωρισμό. Δεν υπάρχουν εγγυημένε πλειοψηφίε πληθυσμού και δάφους. Σας Σε ανησυχ... καμία περίπτωση. Δεν σα ανησυχεί ε, το γεωπολιτικό περιβάλλον ε, που δημιουργείται. Να μην πάμε τόσο παλιά στο Κόσοβο, που και εκεί υπάρχει ένα συμ... συγκεκριμένο θέμα που ανακήρυξε ανεξαρτησία, αναγνωρίσεται και από μια σειρά κρατών. Έχουμε την Καταλωνία τώρα. Αυτό πρέπει το Πώς να, το η Πώς να το αξιοποιήσουμε. Πώ να το αξιοποιήσουμε την κυβέρνηση. Πώ να το αξιοποιήσουμε. Ακριβώ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σήμερα είναι αντίθετοι με την αποσχέση τη Καταλωνία. Γιατί, Γιατί αντιμετωπίζονται θα, θα, διάφορα ευ... προβλήματα σε διάφορε χώρε. Ακριβώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα θα ήθελε, για παράδειγμα, στην Ισπανία να υπάρχει δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία μεταξύ τη Καταλωνία και τη Ισπανία, τη υπόλοιπη. Δεν αποδέχεται την απόσχηση εκεί. Ακριβώ. Γιατί στην Κύπρο δεν αποδέχεται την απόσχηση. Μα ούτε εδώ αποδέχεται την απόσχηση. Βεβαίω θα την αποδέχεται. Αλλά γνωρίζει γιατί... η Κυπριακή Δημοκρατία. Δημοκρατία. Με τη λύση τη συγκεκριμένη, τι θα είναι. Με, με ένταξη όλης, ε... όλου του εδάφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αναστολή ε... του Ευρωπαϊκού κεκτημένου κατακόμου. Εκεί γιατί απαγορεύεται το δημοψήφισμα των Καταλανών ενώ στην Κύπρο, επιτρέπεται να, να ψηφίσουμε σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα για τη λύση, είναι του Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι. Αν είμαστε ένα ε, λαός. Εκεί εκ, 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 από υπήρχε απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Τι! Είδετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να, να, να το αποδεχτεί. Κατοχύρωσε στην Καταλωνία ε, το δικαίωμα όχι. Του, ανεξ... του ξεχωριστού δημοψηφίσματο. υπήρξε απόφαση του, του συνταγματικού δικαστηρίου που το έκρινε παράνομο. Και την στήριξε, στήριξε ακριβώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την απόφαση. Ε, Άρα... Τώρα, τώρα αρχίζω στα λόγια μου. Ε, εδώ το αποδέχτηκε ο, ο, ο Τάσο Παπαδόπουλο. Αυτό το, το, το αποδέχτηκε. Και οι υπόλοιποι το αποδέχτηκαν. Οι μόνοι ναι. που δεν το αποδέχτηκαν ήταν οι ΔΕΚ. Και τονίζαμε γιατί. Γιατί τα ξεχωριστά δημοψηφίσματα συνιστούν δύο ξεχωριστού λαού. Αυτό που ήθελε η Τουρκία από το 1950. Είναι κεκτημένο πια. Και Τέλειωσε. Δεν αυτό. είναι κεκτημένο. Τότε έκανα μία φορά το λάθο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επαναλάβω και να το κάνω κεκτημένο. Θεωρείτε ότι αν φτάσουμε σε ένα σχέδιο λύση του Κυπριακού, δεν πρέπει να γίνουν πάλι δημοψηφίσματα Όχι. με τον τρόπο που έγινε το 2000. Να γίνει δημοψήφισμα ενιαίο. Με έναν νέο εκλογικό κατάλογο. Και ποιο νομίζει ότι θα το δεχτεί αυτό. Οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Γιατί να μην το δεχτούν. Όσοι δημιουργεί. δεν θέλουν το έναν κράτο και τον έναν λαό. Όσοι θέλουν τη διχοτόμηση θα το δεχτούν. Ωραία, δεν το δέχονται οι άλλοι και τελειώνει. Συνεπώ δεν θέλουν. έχουν την ευθύνη. Ναι, αλλά όλα να αυτά που έχω... λέτε καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ σε λύση του Κυπριακού. Μα αν είναι να φτάσω σε λύση που θα δώσω την Κύπρο στο πιάτο τη Τουρκία για να με καταλάβει ολόκληρο, δεν τη θέλω αυτή τη λύση. Πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Άραστε. Α, yeah. Αυτή είναι η διαφορά μα. Και αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι σήμερα έχουμε μία παράδεκτη κατάσταση. Ένα καθεστώ το οποίο είναι κοιμονή κάποιου κινδύνου. Βεβαίως. Έχουμε όμω έχουμε όμως δύο ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτουμε κράτο, το οποίο μπορούμε αναγνωρισμένο να το αξιοποιήσουμε και να παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Και το δεύτερο, ότι δεν νομιμοποιείται η Τουρκία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστεί περαιτέρω προσάρτηση τη Κύπρου στην Τουρκία, του ελεύθερου τμήματο. Κάποιοι ισχυρίζονται. Ένα διαχωρισμό στη μέση, ναι. εκείνη από εκεί και εμεί από εδώ. Είναι Α... αυτό που έλεγε ο Ντέκτα, εδώ και χρόνια. Αυτή η, λύση, wow. αυτή η λύση είναι χειρότερη από το καθεστώ που έχουμε σήμερα. Γιατί ακριβώ αυτή η λύση νομιμοποιεί τι κατεχόμενε περιοχέ ναι, στην περιοχή. Νομιμοποιεί τη δημιουργία συνόρων, άρα πολύ πιο εύκολα να μου δημιουργεί προβλήματα για να πετύχει το στόχο τη. Για πόσο όμω μπορούμε να μείνουμε έτσι, Για όσον αντέξουμε, από εμά εξαρτάται να αντέξουμε. Και το τρίτο. Χειρότερο και από τη διχο... λύση αυτή, είναι η διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία. Με το περιεχόμενο που συζητούμε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία θα ελέγχει κατά τρόπον απόλυτο το τουρκοκυπριακό τμήμα και διαμέσου αυτού θα ελέγχει τη λειτουργία του συνόλου τη Κυπριακή δηλαδή, Δημοκρατία. Για να καταλάβω, το χειρότερο είναι η διχοτόμηση με το τράβηγμα μια γραμμή. Το δεύτερο χειρότερο είναι να μείνουμε ως η διζωνική, διζωνική. Ο... Η... διζωνική δικαινοτική. Και, το... και το τρίτο είναι μια. Αυτό που έχουμε είναι έχει αυτό τα πρέπει. προβλήματα του, αλλά είναι καλύτερο από τη διχοτόμηση από τη λύση... και από τη διζωνική. Και παλεύουμε να πετύχουμε μια λύση καλύτερη από αυτό που έχουμε σήμερα. Όχι μια λύση χειρότερη από αυτή που ε, έχουμε σήμερα. Ενιαίο κράτο, προτείνεται. Δεν είναι θέμα του ενιαίου κράτου. Αυτά όλα επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τερτύπια. Αυτά όλα είναι τερτύπια. Είναι δικολαβισμοί για να συγχύσουν τον κόσμο. Αυτό που έχει σημασία σε ένα κράτο είναι να λειτουργούν οι θεσμοί και να λειτουργούν την ίδια στιγμή. Σωστά τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών στη βάση τη ισότητα. Αν δηλαδή αύριο θα ονόμαζα το περιεχόμενο που δίνω στη δυσδενική δικαιοσύνη Ενιών κράτο, θα ήταν καλό γιατί ονομάζεται Ενιών κράτο. Άρα, έχει αυτό που έχει σημασία. Είναι μια ουσία ο ορισμό σε αυτή την περίπτωση. Άρα και το ενίο κράτο ήταν Το κράτο και το 60. Και είχε ε, προβλήματα. Έχει, ναι, βέβαια. Λόγω ακριβώ των αρνητικών στοιχείων που έχουν. Είχε στοιχεία ομοσπονδία και αυτό ο... το ενίο κράτο του 60. Δεν ήταν στοιχεία ομοσπονδία. Είχε στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα τα θέματα τα ξεκαθαρίζουμε. Αυτή είναι η θέση μα. Είναι ξεκάθαρη θέση. Και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί ο χρόνο και μα δικαιώνει και μα επιβεβαιώνει. Και για να μην θεωρητικολογούμε είστε δημοσιογράφος, ανατρέξτε λίγο στις ανακοινώσει που βγάλαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να το δείτε. Θα υπενθυμίσω μόνο κάτι. Τον Απρίλιο του 2015, όταν είχε αναδειχθεί ο ηγέτη του Τουρκοκυπρίου ο κ. Σαχεντζή, πανηγύριζαν όλοι. Η μόνη που κάναμε δήλωση διαφορετική ήταν η ΕΔΕΚ. Και τι είχαμε πει. Ότι μπορεί να αποτελεί θετική εξέλιξη η ανάδειξη του κυρίου Ακιντζή σε ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, όμω α μην βιαστούμε να τον κρίνουμε από αυτό. Α περιμένουμε να τον κρίνουμε από τα αποτελέσματα τη συμπεριφορά του. Τι δεχτήκαμε, Και είχατε απόλυτο δίκιο. Επιθε... Ποιο του είπε σήμερα ότι είχαμε δίκιο, Να σα υπενθυμίσω τι προσωπικέ επιθέσει που δέχτηκα από συναδέλφου σα δημοσιογράφου: Ότι είμαι απορριπτικό. Ότι δεν θέλω τη λύση. Ότι είμαι υπέρ τη διχοτόμηση. Ότι είμαι εθνικιστή. Ότι είμαι ακραίο. Αυτό φαντάζομαι δεν είχε να κάνει με το πρόσωπο του κ. Άγιετζη. Oh, είχε να κάνει με την τοποθέτηση με την τη οποία θέσεις. κάναμε Ο ΕΔΕΚ. Όλοι αυτοί είτε δημοσιογράφοι είτε πολιτικά κόμματα. Βγήκα σήμερα και να μα πούν ότι τελικά έχετε δίκιο. Κανένα δεν το είπε. Όλοι αυτοί οι οποίοι μοιράζονται σαν τα κοινά οράματα. Αν, αν το δούμε αντιπαραθετικά όμω, θα σα έλεγε κάποιο, καλά, προτιμούσατε αντί για τον κύριο Ακετζή τον κύριο Ντεκτά. Είπα, κάτι τέτοιο. Όχι, λέω. Είπα, μην βιαστούμε. Το δούμε αντιπαραθετικά. Είπα ότι αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά α μην βιαστούμε να κρίνουμε. Α περιμένουμε να κρίνουμε από τα αποτελέσματα. Δεν είπα ότι. Το, το, το τόνισαμε αυτό το πράγμα. Ήταν η πιο σόφρονα και λογική προσέγγιση. Τι έκαναν οι υπόλοιποι, να πίνουμε καφέ, να διασταυρώνουμε τα οδοφράγματα, να παρακολουθούμε θέατρα μαζί και να δηλώνουμε κάθε τρει και πέντε πόσο πατριώτη είναι ο κύριο Ακιντζή και την ίδια στιγμή ότι μοιραζόμαστε τα ίδια οράματα μαζί. Εσήμερα σήμερα μοιράζονται τα ίδια οράματα με τον κύριο Ακιντζή, με τι θέσει τι οποίε προβάλλει. Ε, Ακούσατε το... οποιονδήποτε από αυτό να διαχωρίσει τη θέση του. Ακούσατε οποιονδήποτε να πει ότι διαπράξαμε λάθο στην εκτίμησή μα. Εντάξει, έγιναν δηλώσει διορθωτικέ και από το Εμά... πρόεδρο τη Δημοκρατία. Καμία δήλωση διορθωτική δεν έγινε. Είπαν ότι διαφωνούμε με τι θέσει του Γιουράκη σήμερα. Ε, προ, να, πολύ προσεκτικά. Προ... Βγάλαμε την ορίτσα μα απ' έξω. Αλλά. Είπαμε συγγνώμη, να μην συζητήσουμε ναι, πολύ το Κυπριακό, ναι, αλλά θα, θα, με θα, αυτό. Τελειώνουμε αυτό. Ε, εγώ θα σα υπενθυμίσω ότι πραγματικά και δεν θα κουράζουμε να το λέω χωρί να είναι εγωίστικο ότι η ΕΔΕΚ είναι το μόνο κόμμα που από το 1969 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί κατά τρόπον απόλυτο σε όλε τι προβλέψει. Θα με κάνετε να σα ρωτήσω τώρα, έχετε επιβεβαιωθεί, ε, έχετε κάνει σωστέ εκτιμήσει, γιατί συρρυκνώνονται η ΕΔΕΚ. Συνεχώς. Γιατί υπάρχει ένα πολιτιακό σύστημα το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί πολύ αρνητικά σε βάρο των μικροτέρων κομμάτων και κυρίω των κομμάτων που δεν μπορούν να ανέβουν στην εξουσία και ενδεχομένω πληρώνουμε και το τίμημα των κάποιων λαθών όσον αφορά τα θέματα τακτική και ενδεχομένω συνεργασιών που έκανε το κόμμα. Και είναι αυτό που λέμε, και το είπαμε και δεν το εφαρμόσαμε σε εμά, ότι στι συνομιλίε, ότι όταν είσαι αδύνατο μέρο σε μια συζήτηση και σε μια διαπραγμάτευση, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικό. Γιατί ενώ το ισχυρό μέρο μπορεί να αναιρέσει ότι βάλει στο τραπέζι, εσύ ό,τι βάλει στο τραπέζι μένει και δεν μπορεί να το αναιρέσει. Κύριε Ζούμπουλη, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε και τα άλλα τα θέματα τη οικονομία και τα κοινωνικά που Άρα. τα Άρα. ξεχνάμε συνήθω όταν ξεκινάμε να συζητάμε το Κυπριακό. Γι' αυτό το Κυπριακό να μην το συζητάμε. Ξεκινάμε με όλα τα υπόλοιπα και μετά. Πρέπει να, να το συζητάμε. Κυρίε και κύριοι, επαναρχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.